Η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου ιδρύθηκε το 1949 από τον αρχιμουσικό Μινά Τζορτζάκη. Προσφέρει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες της σε όλες τις πολιτιστικές, εθνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Έχει δημιουργηθεί και σχολή φιλαρμονικής, όπου οι νέοι και νέες της πόλης μας διδάσκονται δωρεάν τα πνευστά και κρουστά μουσικά όργανα. Από το φυτώριο αυτό στελεχώνεται η φιλαρμονική του Δήμου μας. Κυρίες, κύριοι, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά στους Ευάγγελους, στις Ευαγγελίες που εορτάζουν σήμερα. Η κριτική τηλεόραση, η Κρήτη TV, με ένα πολυπληθές συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων, με τους εικονολήπτες, τους σκηνοθέτες και τους τεχνικούς, θα σας παρουσιάσει και σήμερα την παρέλαση από την Πλατεία Ελευθερίας. Να στείλουμε τις ευχές μας σε όλους τους Έλληνες, σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε όλες τις χώρες όπου έστησαν τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια. 203 χρόνια από την Αγιασμένη Επανάσταση του 1821. Στεκόμαστε σήμερα με σεβασμό και ευλάβεια μπροστά στους ήρωες που με το αίμα, τον ηρωισμό και την αυτοθυσία τους μας χάρισαν το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Και οντεφορείς τους Έλληνες να είναι αναμαζωμένοι και ομάδοι να στοχάζονται και ομάδοι να γλεντούνε για να τιμήσουν κείνους σας που φύγαν δοξασμένοι, μα να τιμήσουνε και αυτούς τον τόπο που τιμούνε, τότε αγαλιούν τα χώματα τα ματοποτισμένα και ανασηκώνονται στραθιές ηρώων και αφουκρούνται, μαργώνουνε οι θύμησες στις καστροπολεμίστρες και αναλαμπίζει στάρματα του τόπου η ιστορία. Του κάτω κόσμου φέγγουνε τα σκοτεινά ερεύη κι ο Ζας τον κουριτών ο γιος τον κόσμο διαφεντεύει. Τα περιγυάλια στα σημιού τυλίγονται το χρώμα και σημαδάρες τις τραχές φασκομιλιά μυρίζει. Στη γραμπούσα ο έρωλος μαντρίζει τους ανέμους και η βρυτόμαρτη θεά καταλαγιά τα γρίμια για να ακουστεί γλυκόλαλο της λύρας το τραγούδι. Ο ντεθωρείς τους Έλληνες να είναι αναμαζωμένοι. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 που γέννησε το σύγχρονο ελληνικό κράτος είναι γεμάτη από αξιομνημόνευτα γεγονότα, τα περισσότερα των οποίων έχουν να κάνουν με αιματηρές μάχες και απίστευτα κατορθώματα ηρωισμού. Η πολεμική κραυγή, ελευθερία ή θάνατος αντίχησε σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και απλοί άνθρωποι του λαού αναδείχθηκαν ήρωες και πολέμησαν με αυτοθυσία, έχοντας απέναντί τους τον πολυπληθή στρατό και τον πανίσχυρο ναυτικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στο πλευρό της Ελλάδας τάχθηκε πρώτη η Αγγλία, δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα της Επανάστασης το 1823. Το βασίλειο της Γαλλίας το 1825. Η Ρωσική Αυτοκρατορία το 1827. Οι απανταχού φιλέλληνες και οι Ρουμάνοι και Σέρβοι επαναστάτες. Παράλληλα, η Ελλάδα είχε τη διπλωματική υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τη μικρή Αϊτή. Ο Αϊτινός μάλιστα πρόεδρος Ζαν-Πιέρ Μπουαγιέ ήταν ο μόνος που απάντησε θετικά στην επιστολή που είχε αποστείλει ο Αδαμάντιος Κοραής και οι υπόλοιποι επιφανείς Έλληνες στην παγκόσμια κοινότητα. Ο Μπουαγιέ με απαντητική επιστολή στις 15 Ιανουαρίου 1822 αναγνωρίζει το δικαίωμα των Ελλήνων για αυτοδιάθεση και μιλάμε θερμά λόγια για την Επανάσταση. Η επιστολή αυτή αποτελεί την πρώτη επίσημη αναγνώριση της Ελληνικής Επανάστασης και του ελληνικού κράτους, στην οποία ο πρόεδρος της Αϊτής ανέφερε. Με μεγάλο ενθουσιασμό μάθαμε ότι η Ελλάδα αναγκάστηκε τελικά να αρπάξει τα όπλα για να αποκτήσει την ελευθερία της και τη θέση που της ανήκει ανάμεσα στα κράτη. Πολίτες, μεταφέρετε στους συμπατριώτες σας τις θερμότερες ευχές για την απελευθέρωση
που σας στέλνει ο λαός της Αϊτής. Παράλληλα, κυρίες και κύριοι, η Αϊτή έστειλε τότε στους Έλληνες 45 τόνους καφέ προς πώληση, ώστε να αγοριστούν όπλα και πολεμοφόδια. Αλλά το κυριότερο, έστειλε και 100 Αϊτινούς εθελοντές. Οι 100 γενναίοι Αϊτινοί δεν έφτασαν όμως ποτέ στην Ελλάδα. Πέθαναν από τις κακουχίες κατά τη διάρκεια του μεγάλου και επίπονου ταξιδιού από την άκρη του Ατλαντικού στα νερά της Μεσογείου. Η θυσία τους θεωρείται από τις πιο ηρωικές πράξεις που σημειώθηκαν από μη Έλληνες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Να σημειώσουμε ότι η πρώτη από τις μεγάλες δυνάμεις που διαφοροποιήθηκε και στήριξε τους Έλληνες ήταν τελικά η Μεγάλη Βρετανία, η οποία αναγνώρισε την Επανάσταση 1,5 χρόνο μετά την Αϊτή. Ο πλησός της Επανάστασης άναψε στις παραδουνάβιες περιοχές. Ανάμεσα στις εμπορικές παροικίες των Ελλήνων της Διασποράς, η ελληνική κοινότητα της Οδυσσού, τμήμα της ευριακής τότε εθνικής αστικής τάξης, συνέβαλε στη βελτίωση της εκπαίδευσης ανάμεσα στον υπόδουλο ελληνισμό, ιδρύοντας και συντηρώντας σχολεία στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα μετέφερε και ελληνικά πολιτισμικά στοιχεία στις νότιες περιοχές της Ρωσίας. Η παρουσία της ελληνικής κοινότητας στην πόλη αυτή υπήρξε και ο κύριος παράγοντας που εξηγεί γιατί από την Οδυσσό ξεκίνησε η όλη προετοιμασία που κατέληξε στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η δυνατότητα άμεσης και εύκολης επικοινωνίας με άλλα ελληνικά παροικιακά κέντρα στα Βαλκάνια, καθώς και το γενικότερο φιλικό προς την Ελλάδα κλίμα που επικρατούσε στη μεγάλη αυτή χώρα του Βορρά. Στην Οδυσσό ζούσαν και εργάζονταν δύο από τους κορυφαίους ιδρυτές της φιλικής εταιρείας, ο Νικόλαος Κουφάς, που καταγόταν από το κομπότι της Άρτας και διατηρούσε στην πόλη ένα μικρό και στα πρόθυρα της χεροκοπίας εμπορικό κατάστημα, και ο Εμμανουήλ Ξάνθος, που καταγόταν από την Πάτμο και ήταν υπάλληλος στο κατάστημα του μεγαλέμπορου Βασίλη Ξένη. Προς το τέλος του καλοκαιριού του 1814 ήρθε στην πόλη και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ, ένας νέος 26 χρονών, που ως τότε ζούσε στο Παρίσι και ήταν στέλεχος της οργάνωσης ελληνόγλωσσων ξενοδοχείων, η οποία ανάμεσα στους μυστικούς της στόχους είχε τάξει την απελευθέρωση του ελληνικού έθνους. Όταν οι ανάγκοι των καλοί θυσιάζουν την προσωπική τους ευημερία και μάχονται υπερβομών και αιστιών, εμπνεώμενοι από υψηλές αξίες, όπως η ελευθερία, η γενναιότητα, η υπερηφάνεια και το αδούλωτο φρόνημα. Αυτά τα ιδανικά εμψύχωσαν και τον εθνικερτικό αγώνα των Ελλήνων κατά της Οθωμανικής κυριαρχίας. Έναν αγώνα που εκ πρώτης όψεως φάνταζε άνισος και καταδικασμένος. Σε ένα ταπεινό σπίτι της Οδυσσού δόθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1814 ο βαρύς όρκος των φιλικών. Δεν μας είναι γνωστό πότε ακριβώς καθιερώθηκε η ονομασία Φιλική Εταιρεία. Πιθανόν αυτό να έγινε στο διάστημα της μακράς παραμονής του Τσακάλοφ και του Σκουφά στη Μόσχα, με σκοπό τον προσετερισμό στην εταιρεία των πλούσιων εμπόρων της ρωσικής αυτής μεγαλούπολης. Για τον ίδιο σκοπό ο Ξάνθος είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη για να προσελκύσει στους σκοπούς της εταιρείας τους Έλληνες μεγαλέμπορους που ζούσαν στην Οθωμανική πρωτεύουσα. Ήδη από την Οδυσσό οι ιδρυτές της φιλικής εταιρείας είχαν αποφασίσει κατά τη μοίηση των Ελλήνων εμπόρων ως μελών της εταιρείας να χρησιμοποιούν το μύθο της αόρατης αρχής. Της αρχής της άγνωστης για τους πολλούς, με σκοπό να διασκεδάσουν τις υποψίες όσων πίστευαν ότι ένα σοβαρό εγχείρημα, όπως η προετοιμασία μιας εθνικοαπελευθερωτικής επανάστασης, δεν έπρεπε να αναλυθεί από εμπόρους δεύτερης τάξης και μάλιστα χρεοκοπημένους. Οι φόβοι αυτοί αποδείχθηκαν βάσιμοι, με κύρια εξαίρεση τους αδελφούς Σέκερη. Οι πλούσιοι έμποροι τόσο στη Μόσχα όσο και την Οδυσσό ανταποκρίθηκαν μάλλον αρνητικά. Η οργανωτική διάρθρωση της εταιρείας ακολούθησε ως ένα βαθμό τη μορφή των συνωμοτικών οργανώσεων της Δυτικής Ευρώπης, αλλά επίσης και τους κανονισμούς των τεκτονικών στοών. Ας σημειωθεί εδώ ότι ο Εμμανουήλ Ξάνθος
ήταν μέλος μασονικής στοάς. Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι η φοινική εταιρεία είχε επαφές με κύκλους προοδευτικών Ρώσων, όπως τη γνωστή οργάνωση των Δεκεμβριστών, ιδιαίτερα με τους νότιους Δεκεμβριστές, καθώς επίσης είχε σχέσεις με κύκλους Ρώσων διανοουμένων. Η πιο γνωστή περίπτωση είναι του μεγάλου Ρώσου ποιητή Αλέξανδρου Πούσκιν. Η οργάνωση της εταιρείας είχε σχετικά αργούς ρυθμούς μέχρι το 1818, χρονιά που η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε από την Οδυσσό στην Κωνσταντινούπολη. Η πρωτοβουλία ανήκε στον Σκουφά, ο οποίος πέθανε μάλιστα εκεί λίγο αργότερα και είχε επιτυχία, παρά τους προφανείς κινδύνους που αντιμετώπιζαν οι φιλικοί μέσα στο ίδιο το κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η επιβλητική παρουσία πλούσιων ομογενών στην Οθωμανική πρωτεύουσα εξασφάλιζε την αριθμητική αύξηση των μελών της εταιρείας και ακόμα την ενίσχυση των μέτριων, άλλωστε οικονομικών της εταιρείας. Κατά τα τελευταία χρόνια πριν από την Ελληνική Επανάσταση του 1921, ο αριθμός των μελών της φιλικής εταιρείας είχε αυξηθεί σημαντικά. Ένα από τα βασικά προβλήματα των φιλικών ήταν η εξέβρεση του κατάλληλου αρχηγού. Αρχικά, η προτίμηση στράφηκε προς τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον Υπουργό Εξωτερικών του Τσάρου. Ο Καποδίστριας, όπως είναι γνωστό, αρνήθηκε την αρχηγία και στάθηκε αντίθετος, λιγότερο όμως κατηγορηματικά, στην ίδια την ιδέα της εξέγερσης, την οποία άλλωστε και ο Αδαμάντιος Κοραής θεωρούσε πρόωρη. Μετά την άρνηση του Καποδίστρια και με πρωτοβουλία του Ξάνθου, η επιλογή στράφηκε στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, γόνο φαναριώτικης οικογένειας και εν ενεργεία αξιωματικό του Ρωσικού στρατού. Στις αρχές του 1821, η προετοιμασία της εξέγερσης έφτασε στο κατακόρυφο. Τέλος, στις 21 Φεβρουαρίου του ίδιου χρόνου, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διέσχισε τα σύνορα της Ρωσίας και τις παραδυνάμπιες ηγεμονίες και λίγες ημέρες αργότερα, στο Ιάσιο, με προκήρυξή του, κήρυξε και επίσημα την Ελληνική Επανάσταση. Η Επανάσταση στη Μολδοβλαχία ξεκίνησε την 21η Φεβρουαρίου του 1821. Εκείνη τη μέρα μια μικρή ομάδα με επικεφαλής τον Βασίλειο Καραβία, έχοντας έμισθους και επτανήσιους ναύτες, επιτέθηκαν στην Οθωμανική φρουρά στο Γαλάτσι και τους λίγους μουσουλμάνους του χωριού. Την επόμενη μέρα, ο Υψηλάντης με μια μικρή δύναμη αντρών πέρασαν τον Προύθο ποταμό στα σύνορα της Ρωσικής και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κατέφθασε στο κοντινό Ιάσιο, όπου τον περίμενε ο ελληνικής καταγωγής ηγεμόνας Μιχαήλ Σούτσος. Δύο ημέρες αργότερα, ο Υψηλάντης εξέδωσε την προκήρυξη με τον τίτλο «Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος», με την οποία καλούσε στον αγώνα τους Έλληνες της Μολδοβλαχίας. Σε αυτή την προκήρυξη μεταξύ άλλων ανέφερε «Είναι καιρός να αποτινάξομεν των αφόρητων τούτων ζυγών, να ελευθερώσομεν την πατρίδα, να κρυμνήσομεν από τα νέφη την ημισέλληνων, να υψώσομεν το σημείον διού πάντοτε νικόμεν, λέγω το σταυρόν, και ούτω να εκδικήσομεν την πατρίδα και την ορθόδοξον ημών πίστην από την ασεβή των ασεβών καταφρόνηση. Ας καλέσουμε λοιπόν εκ νέου ο Ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες την ελευθερίαν εις την κλασική γη της Ελλάδος, ας συγκροτήσομεν μάχην μεταξύ του Μαραθώνος και των Θερμοπυλών. Ας πολεμήσομεν στους τάφους των πατέρων μας, οι οποίοι για να μας αφήσουν ελεύθερους πολέμησαν και πέθαναν εκεί. Το αίμα των τυράννων είναι δεκτόν εις τη σκιά του Επαμεινώντα του Θηβαίου και του Αθηναίου Θρασιβούλου, οι οποίοι κατετρόπωσαν τους Τριάκοντα τυράννους. Ας μιμηθούμε το παράδειγμα του Μιλτιάδη και του Θεμιστοκλή, του Λεωνίδα και των Τριακοσίων που αντιμετώπισαν τους αναρρύθμιτους στρατούς των βαρβάρων Περσών, των οποίων τους βαρβαροτέρους και ανανδροτέρους απογόνους πρόκειται να αντιμετωπίσουμε εμείς σήμερον και να εξαφανίσουμε εξ ολοκλήρου. Εις τα όπλα λοιπόν φίλοι,
η πατρίς μας προσκαλεί. Αλέξανδρος Υψηλάντης, την 24η Φεβρουαρίου 1821, εις το Γενικό Στρατόπεδο του Ιασίου. Μπροστά μας ο Σύλλογος Πελοποννησίων Κρήτης Ομοριάς. Και ακολουθεί ο Σύλλογος Μακεδόνων Κρήτης με έτος ίδρυσης το 1990. Αγκαλιάζει όλους τους Μακεδόνες του νομού Ηρακλείου, διαθέτει χορευτικό τμήμα και ασχολείται με τη διατήρηση των μακεδονικών εθίμων. Παρέλαση μας συνεχίζει ο Σύλλογος Υπηρωτών του νομού Ηρακλείου, που ιδρύθηκε το 1976 και ο σκοπός του ήταν και θα είναι να είναι ένα μονοπάτι επικοινωνίας των μελών του με τις ρίζες και την γενέτειρά τους. Τα κάστρα των Τούρκων πέφτουν σε όλη την Πελοπόννησο και σε όλη τη Ρούμελη. Στην Ευρώπη δημιουργείται φιλελληνικό ρεύμα που είναι στήριγμα υλικό και ηθικό. Ο Βίκτορ Ουγκό, ο Ντελακρουά, ο Λόρδος Βίρον και πολλοί άλλοι φιλέλληνες αγάπησαν τον αγώνα των Ελλήνων και βοήθησαν με κάθε τρόπο. Η παρέλαση συνεχίζεται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση της πόλης μας. Μπροστά μας το πρώτο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου. Η παρέλαση συνεχίζεται από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Η ιστορία μας δίδαξε ότι οι ενωμένοι Έλληνες κατορθώνουν ό,τι επιθυμούν. Πολλά παλικάρια που το όνομά τους έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στις σελίδες της, Θόδωρος Κολοκοτρώνης, Αθανάσιος Διάκος, Ανδρέας Μιαούλης, Κωνσταντίνος Κανάρης, Μακρυγιάννης, Παπαφλέσας, Οδυσσέας Ανδρούτσος, Γεώργιος Καραϊσκάκης, Νικηταράς, αλλά και σπουδαίες γυναίκες, Μαντώ Μαυρογένους, Μπουμπουλίνα, αφιέρωσαν τη ζωή τους για αυτό τον αγώνα. Έναν αγώνα με μεγάλες επιτυχίες και αποτυχίες, ομοψυχία αλλά και διχόνοιες και εσωτερικές συγκρούσεις. Έναν αγώνα που άλλαξε πολλές φορές μορφή. Άλλοτε φαινόταν πως θα έχει αίσει ο τέλος και άλλοτε πως όλα κόντευαν να χαθούν. Οι εμφύλοι πόλεμοι των ετών 1824-25 ήταν η τραγικότερη περίοδος της Επανάστασης. Δεν ήταν όμως δυνατόν να πάνε χαμένες τόσες θυσίες και τόσο αίμα. Μπροστά μας περνάει το 7ο Δημοτικό Σχολείο και ακολουθεί το 9ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Αυτά τα νέα παιδιά μας ενθαρρύνουν. Η φιλική εταιρεία είχε πολλά μέλη και στην Κρήτη. Παρά τη μεγάλη απόσταση, οι ιδέες της είχαν διαδοθεί στο νησί και πολλοί είχαν μοιηθεί στην οργάνωση που προετοίμαζε τη Μεγάλη Επανάσταση και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κρήτες που ζούσαν σε διάφορα μέρη εκτός Κρήτης ήταν μέλη της και κάποιοι από αυτούς στέλνονταν από τους φιλικούς στην Κρήτη για να εκτιμήσουν την κατάσταση και για να κατηχήσουν και τους ντόπιους. Ο Εμμανουήλ Μπερνάρδος, ο κρητικός λόγιος, είναι ένας από τους πρώτους που ήρθε στο νησί και κήρυξε τις ιδέες της φιλικής εταιρείας, της οποίας η προσφορά για την Επανάσταση που επρόκειτο να αρχίσει ήταν σπουδαία. Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για να ελευθερωθεί το έθνος μας και δεν την παίρνει πίσω.
προϋποθέσεις τότε δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές για να ξεκινήσει η Επανάσταση αμέσως μετά τον ξεσηκωμό στην Πελοπόννησο. Αυτό οφείλεται στις αποτυχίες των προηγούμενων επαναστάσεων στο πεσμένο ηθικό και την πολύχρονη σκλαβιά, στον αριθμό του τουρκικού πληθυσμού που ήταν ιδιαίτερα μεγάλος και στην ανυπαρξία όπλων και πολεμοφοδίων. Στη συνέλευση που έγινε στην Παναγία τη Θημιανή στα Σφακιά, τον Απρίλιο του 1821 αποφασίστηκε η κήρυξη της Επανάστασης. Τον Ιούνιο του 1821, στο Λούλο Χανίων, οι χριστιανοί άρχισαν με νίκη τον αγώνα τους. Μετά από λίγες ημέρες, σε όλη την Κρήτη άναψε η φωτιά της Επανάστασης. Και σοφοί και αμαθείς, και πλούσιοι και φτωχοί, και πολιτικοί και στρατιωτικοί, και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι, όσοι αγωνιστήκαμε, αναλόγως ο καθής, έχουμε να ζήσουμε εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμε όλοι μαζί να την φυλάμε. Και να μην λέγει ούτε ο δυνατός εγώ, ούτε ο αδύνατος. Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Οι Τούρκοι αντέδρασαν αμέσως στην Κρήτη. Την επόμενη κιόλας μέρα μετά την πρώτη νίκη των Ελλήνων, κρέμασαν τον επίσκοπο Κισάμου Μελχισεδέκ και σκότωσαν στα Χανιά 400 περίπου χριστιανούς. Στο Ρέθυμνο φυλάκισαν τον επίσκοπο και μετά από ένα χρόνο τον κρέμασαν. Πολλοί χριστιανοί σφαγιάστηκαν, σπίτια καταστήματα λαϊλατήθηκαν. Στο Μεγάλο Κάστρο η κατάσταση ήταν πιο τραγική. Οι Τούρκοι που είχαν πληροφορηθεί τον απαγχωνισμό του Πατριάρχη και τις σφαγές στις άλλες πολιτείες σκότωσαν τον Μητροπολίτη Γεράσιμο και 5 επισκόπους. Έκαψαν τη Μητρόπολη, λαϊλάτισαν την πόλη και βγήκαν στα περίχωρα. Θανάτωσαν ηγουμένους μοναστηριών, άοπλους διαβάτες και αγρότες. Σε 800 υπολογίζονται οι νεκροί της μεγάλης αυτής σφαγής. Στα περίχωρα της Σιτίας σκοτώθηκαν 300 χριστιανοί. Η μονή Τοπλού κάηκε και πολλοί μοναχοί σφαγιάστηκαν. Μετά από όλα αυτά, όλοι οι κριτικοί κατάλαβαν πως ένας είναι ο δρόμος να αντισταθούν με τα όπλα ενάντια στον κατακτητή. Να κατακτήσει την ανεξαρτησία του. Η παρέλαση συνεχίζεται από το 17ο Δημοτικό Σχολείο και ακολουθεί το 19ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης μας. Και η Κρήτη όμως... Η Επανάσταση ξεκίνησε από τα Σφακιά και εξαπλώθηκε σε όλο το νομό Χανίων. Γίνονται μάχες στον Αλμυρό, στα Κεραμιά, στη Μαλάξα. Σπουδαία νύχη πέτυχαν οι Κρήτες στους λάκους της Κηδονίας. Από το Ρέθυμνο οι Τούρκοι κινήθηκαν προς τα Σφακιά, αλλά δέχτηκαν επίθεση στα Ρούστικα και στον Άγιο Κωνσταντίνο και αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω νικημένοι. Μεγάλη επίσης νίκη σημείωσαν οι χριστιανοί εναντίον των αμπαδιωτών Τούρκων στον Άγιο Ιωάννη τον Καημένο. Από τα όπλα που κυριεύτηκαν, οπλίστηκαν πολλοί χριστιανοί. Στα Ηρακλειώτικα, εξαιτίας του παιδινού εδάφους και της μεγάλης απόστασης από τα Σφακιά, η Επανάσταση ξεκίνησε λίγο αργότερα. Ο Μιχαήλ Κουρμούλης ξεσήκωσε τη Μεσαρά και χτύπησε τους Τούρκους. Ο Μητροπολίτης Ηρακλείου Γεράσιμος Παρντάλης συλλαμβάνεται και απαγχωνίζεται. Η επαναστατική απόφαση των κριτικών φαίνεται πραγματικά παράλογη, αν υπολογίσει κανείς τις δυσανάλογες δυνάμεις των αριθμών. Οι Τούρκοι συγκέντρωσαν στο Ηράκλειο 3.500 στρατιώτες και με αρχηγό τον Καούνι ετοιμάστηκαν για τα Σφακιά. Οι επαναστάτες προσπάθησαν να τους εμποδίσουν στην περιοχή του Ρεθύμνου χωρίς επιτυχία και οι Τούρκοι προχώρησαν και κατέστρεψαν τον Αποκόρονα χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση. Μόνο στους Λάκκους και στο Θέρισο αναχαιτίστηκαν από τους επαναστάτες όπου σκοτώθηκε ο Καούνης. Οργανώθηκε νέα εκστρατεία στα Σφακιά με τον Οσμάν Πασά. Οι Σφακιανοί ήταν διασκορπισμένοι προσπαθώντας να διασώσουν τις οικογένειές τους στα Φαράγγια και ο Οσμάν Πασάς κατέστρεψε την επαρχία και επέστρεψε στο Ρέθυμνο. Παρ' όλα αυτά η Επανάσταση δεν έσβησε και σε λίγο καιρό ξανάρχισε. Το Νοέμβρη του 1821, ύστερα από αίτημα των κριτικών, έστειλε ο Δημήτριος Υψηλάντης τον Μιχαήλ Αφεντούλη με τον τίτλο «Γενικός
έπαρχος και αρχιστράτηγος της Κρήτης. Ο Αφεντούλης συγκάλεσε γενική συνέλευση των Κρητών στους Αρμένους του Αποκόρωνα τον Μάιο του 1822. Στη συνέλευση αυτή ψηφίστηκε σχέδιο συντάγματος καθώς και σχέδιο προσωρινής διοικήσεως της νήσου Κρήτης. Σύμφωνα με αυτό, η Κρήτη διαιρέθηκε σε 4 διαμερίσματα και τη διοίκηση την ασκούσαν ο Γενικός Έπαρχος και η Γενική Καγκελαρία. Απευθυνόμενος στην νεολαία της εποχής του συμβούλευε. Αυτό το λόγο θα σας πω. Δεν έχω άλλο κανένα. Μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21. Η παρέλαση συνεχίζεται από το 25ο και 27ο Δημοτικό Σχολείο και ακολουθεί το 33ο και 35ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Στον κόσμο υπάρχει ένα αγαθό πιο πολύ. Ο Σουλτάνος, πιεζόμενος από τις περιστάσεις, αναγκάστηκε να ζητήσει τη βοήθεια του Αιγύπτιου Μοχάμεντ Άλι για να καταπνίξει την Ελληνική Επανάσταση. Έτσι, το Μάη του 1822, 6.000 Αιγύπτιοι στρατιώτες με αρχηγό τον Χασάν αποβιβάστηκαν στη Σούδα. Ο Αιγυπτιακός στρατός ενώθηκε με τον τουρκικό και χωρίς καθυστέρηση χτύπησε τους επαναστάτες στη Μαλάξα. Η αντίσταση κράτησε όλη μέρα, μα την επόμενη η Μαλάξα εγκαταλείφθηκε και κυριεύθηκε. Ο Χασάν, αφού διαπίστωσε στη συνέχεια πως δεν ήταν εύκολη υπόθεση να καταπνίξει την κρητική επανάσταση, άλλαξε στάση και ζήτησε από τους κρητικούς να παραδώσουν τα όπλα τους και να υποταχθούν στο φιλάνθρωπο ηγεμόνα της Αιγύπτου. Οι εκκλήσεις του απορρίφθηκαν και οι εχθροπραξίες άρχισαν πάλι. Οι κρητικοί δεν εγκατέλειψαν τα όπλα και τον αγώνα. Έπειτα από τον πολυέμακτο δεκαετή αγώνα και τις αμέτρητες θυσίες, η επανάσταση στην Κρήτη τελειώνει χωρίς δικαίωση. Το πρωτόκολλο της 22ης Ιανουαρίου 1830 άφηνε την Κρήτη έξω από τα όρια του νεοπαγούς ελληνικού κράτους και στη δικαιοδοσία του Σουλτάνου. Η είδηση βύθισε τους Κρήτες σε απογοήτευση. Ο Χασάν Πασάς κατέστρεψε τότε τα χωριά της περιοχής, όχι βέβαια χωρίς απώλειες. Μπήκε στον Αποκόρωνα και προχώρησε προς το Ρέθυμνο και το Μυλοπόταμο, όπου δέχτηκε επιθέσεις από Ανουγιανούς και Μυλοποταμίτες και έχασε πολλούς στρατιώτες. Από εκεί πέρασε στην επαρχία Πεδιάδας για να ανεβεί στο Λασίθι, αλλά αποκρούστηκε από τους κατοίκους των χωριών που βρίσκονταν στους πρόποδες του βουνού Δίκτυ. Ήρθε ύστερα στη Βιάνο και στην Ιεράπετρα και από εκεί πέρασε στο οροπέδιο Λασιθίου και το έκαψε πέρα ως πέρα. Το χειμώνα έμεινε στο Μεραμπέλο και το Φλεβάρι του 1823 πολιορκεί για 15 μέρες στο σπήλαιο της Μιλάτου τους άμαχους της περιοχής και λίγους οπλοφόρους που είχαν καταφύγει εκεί. Η δίψα και η έλλειψη βοήθειας αναγκάζει τους πολιορκημένους να παραδοθούν. Οι άντρες σκοτώνονται και οι υπόλοιποι πουλούνται ως δούλοι. Ο Χασάν, μετά από λίγες μέρες, πέφτοντας από το άλογό του, σκοτώθηκε στην Πεδιάδα και τάθηκε στην αυλή του Αγίου Τίτου που ήταν τότε τζαμί. Ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, ο Αφεντούλης έρχεται σε ρήξη με τους κρητικούς οπλαρχηγούς, δημιουργήθηκε αναρχία και αυτοί ζήτησαν την αντικατάστασή του. Αυτή τη μέρα πρέπει να βλέπει ο ένας τον άλλον μας με αγάπη. Να αφήνουμε για λίγο στην άκρη τις διχόνιες και τα μίση. Γιατί όλοι μας αποτελούμε μόρια ενός συνόλου και όλοι είμαστε απαραίτητοι στο έργο της προκοπής αυτής της χώρας. Ας αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο για να γιορτάσουμε ενωμένη τη γιορτή της ελευθερίας μας. Μια γιορτή που αποτελεί σταθμό και ξεκίνημα στην ιστορία του έθνους.
Μπροστά μας το 37ο Δημοτικό Σχολείο και ακολουθούν το 41ο με το 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Ζωντανό παράδειγμα της αυτοθυσίας των Κρητών για ελευθερία ή θάνατο αποτέλεσε το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. Αυτή η πατριωτική μυσταγωγία έκανε το Αρκάδι νεότερο αδερφό του Σουλίου, της Μονής του Σέκου και του Μεσολογίου. Το δράμα του Αρκαδίου ενέπνευσε ποιητές, ενθουσίασε μουσουργούς και συγκίνησε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Εδώ σωπαίνουν τα πουλιά, σωπαίνουν οι καμπάνες. Σωπαίνει και ο μικρός Ρωμιός μαζί με τους νεκρούς του. Και πά στην πέτρα της σιωπής στα νύχια του ακονίζει. Μονάχος και αβοήθητος, της λευτεριάς ταμένος. Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, Παπαφλέσας, Διάκος, Μακρυγιάννης, Σούλη και Ζάλογος, Μεσολόγη, Αρκάδη. Μεγάλες επιτυχίες και αποτυχίες, ομοψυχία αλλά και διχόνοιες και εσωτερικές συγκρούσεις. Ο αγώνας άλλαξε πολλές φορές μορφή. Άλλοτε φαινόταν πως θα έχει αίσει ο τέλος και άλλοτε πως όλα κόντευαν να χαθούν. Δεν ήταν όμως δυνατόν να πάνε χαμένες τόσες θυσίες και τόσο αίμα. Καρποφόρησαν και δημιούργησαν ένα καινούριο, έστω και μικρό ελληνικό κράτος. Τη μάνα κοντά στην οποία έτρεξαν σιγά σιγά όλα τα υπόλοιπα σκλαβωμένα κομμάτια της ελληνικής γης, αφού ελευθερώθηκαν και αφού πλήρωσαν προηγουμένως το φόρο του αίματος και της θυσίας στη θεά ελευθερία. Μπροστά μας περνάει το 45ο Δημοτικό Σχολείο και ακολουθούν το 47ο με το 41ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Από το Φούριο του Ρίγα, ο βασιλεύ του κόσμου, ορκίζομαι σε σέ, στη γνώμη των τυράννων, να μην ελθώ ποτέ. Μήτε να τους δουλεύσω, μήτε να πλανηθώ, εις τα ταξίματά τους για να παραδοθώ. Ενώ όσο ζω στον κόσμο, ο μόνος μου σκοπός για να τους αφανίσω, θε να είναι σταθερός. Πιστός εις την πατρίδα, συντρίβω των ζυγών, αχώριστος για να είμαι υπό των στρατηγών. Κι αν παραβώ τον όρκο, να στράψει ο ουρανός και να με κατακάψει, να γίνω σαν καπνός. Ελευθερία ή θάνατος ήταν το σύνθημα των αγωνιστών του 21. Η απελευθέρωση των υπόδουλων αδερφών και η ανάσταση του έθνους ήταν ο σκοπός τους. Κύριος συντελεστής της προσπάθειάς τους δεν ήταν τα υλικά αγαθά, αλλά οι ηθικές και πνευματικές δυνάμεις του ελληνικού έθνους. Γι' αυτό δεν μας προσφέρουν οι αγωνιστές του 21 τα όπλα τους, διότι είναι απαρχαιωμένα και η θέση τους είναι στο μουσείο. Μας προσφέρουν όμως το αϊθαλές μήνυμα ότι ο άνθρωπος νοείται άνθρωπος μόνο ως ελεύθερος. Ότι η ανθρώπινη ζωή έχει νόημα μόνο με την ελευθερία. Βέβαια, το δώρο της λευτεριάς μας δεν θα μπορούσε να έρθει ποτέ σαν άθλος ραγιάδων. Ήταν κατόρθωμα ελεύθερων ήδη ανθρώπων. Ένιωθαν ελεύθεροι και πριν πιάσουν τα για τα Γιάννια. Αυτή η συνείδηση της ελευθερίας ενισχυόταν και από την πίστη στο Θεό. Ζουν, κατά το λόγο του Μακρυγιάννη, δια θρησκεία και δια πατρίδα. Και όπως τονίζει ο γέρος του Μοριά Κολοκοτρώνης, ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την απελευθέρωση της Ελλάδας
και δεν την παίρνει πίσω. Το 21 είναι πάνω από τη λογική, πάνω από τις τετραγωνισμένες σκέψεις. Είναι απερισκεψία και ενθουσιασμός. Είναι φωτιά, μπουρλότο και καταιγίδα. Μπροστά από τους επισήμους, το 53ο και 54ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου και ακολουθεί το Δημοτικό του Παγκρίτιου Εκπαιδευτήριου. Μας δίδαξαν οι Έλληνες με τις πράξεις τους, τα ολοκαυτώματα, τις θυσίες τους και τις προσφορές τους ότι η νίκη δεν ανήκει πάντα στους πολλούς, ούτε στους τέλειους εξοπλισμούς. Ανήκει σε αυτούς που έχουν το δίκιο, γιατί τους προστατεύει ο Θεός. Ανήκει σε αυτούς που έχουν τη δύναμη να ψηφούν το θάνατο και να προσφέρουν τη ζωή τους, θυσία και ολοκαύτωμα. Η παρέλασή μας συνεχίζεται από σημεοφόρους και παραστάτες του πειραματικού, του δεύτερου, του τέταρτου και πεντηκοστού, του έκτου και τεσσαρακοστού τέταρτου, δέκατου και δωδέκατου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Θαυμάζοντας γυναίκας μας και στο όνομά τους μνέω, έγραφε ο Διονύσης Σολωμός. Και δεν είναι ο μόνος που θαύμασε τις γυναίκες του 21 και εμπνεύστηκε από τη γενναιότητα και το θάρρος που κατέδειξαν. Πλήθος λογοτεχνών και ζωγράφων εμπνεύστηκαν. Ζωγράφησαν και έγραψαν για τις ατρόμητες Ελληνίδες. Σουλιώτισες και Μανιάτισες. Μεσολογγίτισες και Μακεδόνισες. Νησιώτισες και Κρητικές. Επώνυμες και ανώνυμες γυναίκες από όλη την Ελλάδα. Βαθύτατη συγκίνηση αισθάνεται κανένας όταν μαθαίνει πως οι Ελληνίδες μητέρες έσφαξαν τα ίδια τους τα παιδιά μπρος στα μάτια των στρατολόγων ορδών των Τούρκων, για να μην ειδούν τον καρπό της κοιλίας ώστε να κατατροπιάζει την πατρίδα. Ποτέ ας μην πιστέψουμε πως η κατάκτηση της ελευθερίας μας είναι κάτι στατικό και εφάπαξ κατορθωτό. Αποτελεί υποχρέωση κάθε ελεύθερου ανθρώπου να αγωνίζεται, όχι μόνο για τη δική του ελευθερία, αλλά και για την ελευθερία των συνανθρώπων του. Όπου ο καθένας θα έτασε τον εαυτό του, εκεί θα πρέπει να μείνει ακλόνητος και να υποστεί κάθε κίνδυνο, χωρίς να υπολογίσει τίποτε, ούτε το θάνατο, ούτε τίποτα άλλο απέναντι στο εσχρό. Μπροστά από τους επισήμους περνάει το 14ο Δημοτικό Σχολείο και ακολουθούν 16ο, 18ο, 20ο και 56ο, 24ο και 31ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Γράφει ο Μακρυγιάννης. Δεν είχαμε τότε όπλα οι περισσότεροι. Ούτε τα αναγκαία του πολέμου όλοι. Αποφάσισαν οι νοικοκυρέοι ότι η τυραννία των Τούρκων, τη δοκιμάσαμε τόσα χρόνια, δεν υποφερόταν πλέον. Και σε αυτήν την τυραννία, όπου δεν ορίζαμε ούτε βίον, ούτε τιμή, ούτε ζωή, ξέραμε και ότι ήμασταν ολίγοι και χωρίς τα αναγκαία του πολέμου, αποφασίσαμε να σηκώσουμε τα άρματα εναντίον της. Είτε θάνατος, είτε ελευθεριά.
όσο θα υπάρχουν άνθρωποι που καταπιέζονται και στερούνται τα βασικά ανθρωπίνα δικαιώματα, η δική μας ελευθερία κινδυνεύει. Ο παγκόσμιος πολιτισμός θα πρέπει να θέσει ένα και μοναδικό στόχο: ειρήνη και ελευθερία σε όλο τον πλανήτη. Στοχάσου ελεύθερα σημαίνει νιώσω τον πόνο και τη φρίκη κάθε σκλάβου. Μπροστά μας περνάει το 26ο Δημοτικό Σχολείο και ακολουθεί το 27ο, το 28ο και 57ο, το 30ο και 32ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης μας. Η ελευθερία είναι ό,τι γλυκύτερο υπάρχει γύρω μας, και η ατομική και η συλλογική. Για αυτήν δίνουμε το αίμα μας από αρχαιωτά των χρόνων, τότε που οι προγονείς μας γιόρταζαν γιορτές ελευθερίων. Τότε που ως άτομα και ως έθνος, εμείς και οι άλλοι, Φράγκοι και Ανατολίτες, κάναμε πολέμους. Μπροστά από τους επισήμους στο 34ο Δημοτικό Σχολείο και ακολουθεί το 36ο, το 39ο, το 40ο και το 46ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Ελλάδα προκαλούν παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ένας λαός που γνώρισε χρόνια ολόκληρα την σκλαβιά παρεύει σήμερα με ενθουσιασμό και θάρρος για τη λευτεριά του. Ο λαός αυτός δεν ξέχασε ποτέ την παλιά του δόξα. Αποτελεί χαρακτηριστικό του ελληνισμού να μην προκαλεί, αλλά να προτιμά την ειρήνη. Η ιστορία όμως βεβαιώνει πως ξέρει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του. Μπροστά από τους επισήμους στο 48ο Δημοτικό Σχολείο και ακολουθούν 52ο, 54ο και Ζάνιο Εκπαιδευτήριο. Ας θυμηθούμε τα λόγια του Λόρδου Βίρονα. Ήλθα στην Ελλάδα όχι για να κυνηγήσω περιπέτειες, αλλά για να βοηθήσω στην αναγέννηση ενός λαού που ακόμα και στο σημερινό του ξεπεσμό σου κάνει τιμή να είσαι φίλος του. Ας επιτύχουν οι Έλληνες και δε με μέλη για τον εαυτό μου. Έδωσα στην Ελλάδα το χρήμα μου και τον καιρό μου. Τώρα τις δίνω και τη ζωή μου.
παρέλαση συνεχίζεται από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της πόλης μας. Μπροστά μας το ειδικό γυμνάσιο Ηρακλείου. Χειροκροτήστε τα παιδιά, το αξίζουν. Μπροστά από τους επισήμους, το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο. Αξίζουν το χειροκρότημά σας τα παιδιά. Μπροστά μας τα ειδικά εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και καρτάρτισης. Συνεχίστε να χειροκροτάτε, το αξίζουν. Σεπτεμβρίου 1821. Απόσπασμα από γαλλική εφημερίδα. Το παρελθόν τους, η θρησκεία τους, όλα συνηγορούν υπέρ των Ελλήνων. Ο λαός αυτός που γνώρισε άλλοτε τη δόξα και την ευτυχία, στενάζει σήμερα κάτω από το ζυγό μερικών πασάδων. Ποιος μπορεί να μείνει αδιάφορος μπροστά σε τόσα δεινά? Ποιος θα τολμούσε να καταφερθεί εναντίον των Ελλήνων, γιατί πήραν τα όπλα και ζητούν να αποτινάξουν τις αλυσίδες τους? Τούτος ο λαός δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει και όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ, πέσαν χτες, υψώνει το κεφάλι. Και αστράφτουνε τα μάτια του, και αστράφτει ο νους του πάλι. Με τα γυμνάσια της πόλης μας συνεχίζεται η παρέλαση. Μπροστά μας το πρότυπο γυμνάσιο Ηρακλείου. Μπροστά από τους επισήμους, το πρώτο γυμνάσιο. Και έγινε η Αλαμάνα νέες Ερμοπύλες και ο Διάκος Λεωνίδας. Και έμειναν το Κούκι και το Αρκάδι Άστρα φωτεινά στο στερέωμα για να φωτίζουν και να οδηγούν σε πράξη ηρωισμού και αυτοθυσίας. Και έγιναν οι Μανιάτες, οι Σουλιώτες και οι Σφακιανοί, οι αετοί που φύλαξαν αμόλυντες τις φωλιές τους από τα πόδια του κατακτητή.
τους νεκρούς του 21 από το ποιητή μας Δροσίνη. Εσείς που πρωτοσπήρατε της λευτεριάς στο σπόρο, λαχταριστό δώρο στη σκλαβωμένη γη, εσείς κι όταν ορίμασαν τα στάχια καρποφόρα, του θερισμού την ώρα μας γίνατε οδηγοί. Μπροστά μας το τρίτο γυμνάσιο Ηρακλείου. Η αυτοδιάθεση των λαών και η εθνική ανεξαρτησία αποτέλεσαν δύο βασικές διεκδικήσεις του αγώνα του 21. Κάθε λαός είναι υπεύθυνος για την τύχη του. Οι αποφάσεις για τα πολιτικά συστήματα που τον εκφράζουν αφορούν τον ίδιο και κανένα άλλο. Η ειρήνη και ό,τι την εδραιώνει πρέπει να αποτελεί τον μοναδικό στόχο των ενεργειών κάθε κράτους, κάθε λαού. Δεν υπάρχει ευδαιμονία χωρίς ελευθερία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι να διακινδυνεύσουμε και να πολεμήσουμε. Η παρέλαση συνεχίζεται από το 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη. Τους κατέτρεξαν οι Ευρωπαίοι τους δυστυχείς Έλληνες. Στις πρώτες χρονιές εφοδίαζαν τα κάστρα των Τούρκων. Τους κατέτρεχαν και τους κατατρέχουν ολοένα δι' να μην υπάρχουν. Η Αγγλία τους θέλει να τους κάμει Άγγλους, με τη δικαιοσύνη την Αγγλική. Καθώς και οι Μαλτέζοι, ξυπόλυτους και νηστικούς. Οι Γάλλοι Γάλλους, οι Ρώσοι Ρώσους και ο Μέτερνιχ της Αύστριας Αυστριακούς. Και όποιος του φάγει από τους τέσσερις. Οι πολιτικοί μας και οι ξένοι τρώγονταν και καθένας κοίταζε να περισχύσει η δική του πατριά. Άλλος το ήθελε Αγγλικών, άλλος Ρουσικών και άλλος Γαλλικών. Μπροστά μας το 7ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Στη νεολαία αυτή εμπιστευόμαστε τον αγώνα για παγκόσμια ειρήνη, φιλία και επικράτηση δικαιοσύνης μεταξύ των λαών. Ένα έθνος, το οποίο ολόκληρο αντικρίζει τους εχθρούς του με περιφροσύνη και τον τάφο του με αδιαφορία, δεν είναι δυνατόν να νικηθεί. Η παρέλαση συνεχίζεται από το 9ο Γυμνάσιο. Από την ημέρα που άρχισαν οι πόλεμοι να μαστίζουν τον κόσμο, η ιστορία της ανθρωπότητας τίποτε πατριωτικότερο, ηρωικότερο και τιμιότερο δεν έχει να παρουσιάσει από την πτώση του Μεσολογίου. Απόσπασμα από γαλλική εφημερίδα. Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Λαλή πουλή, παίρνει σπυρί και η μάνα το ζηλεύει. Τα μάτια η πείνα εμαύρισε. Στα μάτια η μάνα μνέει. Στέκει ο σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει. Έρμο του φέκει σκοτεινό της έχω εγώ στο χέρι. Όπως η μούγινες βαρύ και ο αγαρινός το ξέρει. Μπροστά μας το 11ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Χρέος λοιπόν υπέρτατο και ευθύνη όλων μας, όπως γράφει σε σχετικό άρθρο του ο καθηγητής Βασίλης Φίλιας, ο χρόνος και η λύθη να μην σκεπάσουν τις μνήμες και τα ίχνη του φεβερού δράματος που έζησε ο λαός μας. Το αίτημα για ένα καλύτερο κόσμο, δικαιότερο και πιο ανθρώπινο, δυστυχώς δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα. Είναι όμως το χέρι των ανθρώπων όλων του κόσμου να το πραγματοποιήσουν μέσα από μια ανηλαιή και ανυποχώρητη πάλη ενάντια σε ό,τι είναι εκμετάλλευση, βία, απαντροπιά, καταναγκασμός και
και υπεριαλισμός. Η παρέλασή μας συνεχίζει το 13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Η Ελλάδα ξεσηκώθηκε και γυρεύει τη λευτεριά της. Τα πρώτα βήματα του Αλέξανδρου Υψηλάντη είναι ωραία και λαμπρά. Η αρχή του πετυχημένου και στο μέλλον νεκρό συνήκη της ανήκει στην ιστορία. Η έξαρση έφτασε στο κατακόρυφό της. Όλες οι σκέψεις είναι προσανατολισμένες σε ένα σκοπό, στην ανεξαρτησία της πατρίδας. Όλοι πουλάνε τις περιουσίες τους και αγοράζουν σπαθιά, όπλα, πιστόλια. Μιλάνε για τον Λεωνίδα και τον Θεμιστοκλή και τρέχουν να υπηρετήσουν στο στράτευμα του ευτυχισμένου Υψηλάντη. Από τον όργο της φιλικής εταιρείας ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει στην καρδία μου αδιάλακτο μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδας μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους. Θέλω ενεργή κατά πάντα τρόπον προσβλάβητον και αυτών των παντελείων λεθρόντων όταν η περίσταση συγχωρήσει. Μπροστά μας περνάει το Εσπερινό Γυμνάσιο Ηρακλείου. Η ιστορία θα ήταν μία χωρίς νόημα σειρά από γεγονότα, αν μέσα της δεν ξεχώριζαν οι μεγάλες στιγμές. Μέσα σε αυτές τις στιγμές το νόημα της ζωής συμπυκνώνεται, μεγαλώνει και εκφράζεται παραδειγματικά σε πράξεις και έργα γιγαντιαία. Μια τέτοια μεγάλη και παραδειγματική στιγμή υπήρξε για το ελληνικό έθνος η Επανάσταση του 21. Μεγάλη γιατί σημαδεύεται με πράξεις ψηλόφρονες που ξεπερνούν τα συνηθισμένα ανθρώπινα μέτρα και παραδειγματική γιατί οι μορφές που την πληρούν με την παρουσία τους σφραγίζουν με την αρχέτυπη φυσιογνωμία τους στο χρόνο που ακολουθεί. Μπροστά μας σημεοφόροι και παραστάτες του 2ου, 4ου, 6ου, 8ου, 10ου και 12ου Γυμνασίου Ηρακλείου. Επάνω σε μια πράξη θυσίας, οραματισμού και αυτογνωσίας θεμελίωσαν οι πρωταγωνιστές του ξεσηκωμού τον νέον ελληνισμό. Η ελευθερία όπως τη θέλησαν και την έζησαν οι ήρωες αυτοί σε πηδά μέσα από αίματα και ολοκαυτώματα, μέσα από το όριο εκείνο όπου η ζωή υπερβαίνεται με την απόφαση του θανάτου και ο θάνατος γίνεται το τίμημα της ζωής και της συνέχειάς της. Στην καρδιά του κάθε Έλληνα πρέπει να στηθεί ένας μυστικός βωμός ευγνωμοσύνης για τους αληθινούς ήρωες του 21 και να αποδώσουμε φόρο τιμής σε όλους εκείνους που πραγματικά ήταν αγωνιστές της λευτεριάς και μας κληροδότησαν λεύτερη και δοξασμένη την πατρίδα μας. Μπροστά μας, σημεοφόροι και παραστάτες του Παγκρίτιου Γυμνασίου. Ακολουθούν τα αλήθεια της πόλης μας. Μπροστά μας περνάει το πρώτο λύκειο Ηρακλείου και ακολουθεί το τρίτο λύκειο της πόλης μας. Δεν είναι μία συνηθισμένη επέτειος 25 Μαρτίου. Είναι μία ημερομηνία ξεχωριστή μέσα στην ιστορία όλων των ελεύθερων λαών του κόσμου που πρέπει ολόκληρη πολιτισμένη ανθρωπότητα να την αναλογίζεται με δέος. Και τούτο γιατί η Επανάσταση του 21 είναι αγώνας λευτεριάς που χάραξε πορεία για υψηλές αναζητήσεις και εξαντλεί το νόημα και την αξία της ζωής. Η παρήλαση συνεχίζεται από το 5ο Λύκειο Ηρακλείου.
Το 21 που δίκαιο ονομάστηκε το θαύμα του κόσμου, παραμένει η μέγιστη ώρα του λαού μας. Οι αγωνιστές πάλεψαν μέσα σε ποταμούς αιμάτων, με το κεφάλι ψηλά, προκαλώντας το θαυμασμό όλης της γης. Ο ποιητής του βουνού και της τάνης έγραφε. Ήταν εκείνος ο καιρός του 21, χρόνια χαριτωμένα. Χρόνια εκείνα λεβενδιάς, αντριωμένα χρόνια. Χρόνια που κάθε όνειρο, κάθε χρυσή ελπίδα και κάθε δάκρυ έλαμπε για μια γλυκιά πατρίδα. Μπροστά μας το 7ο Λύκειο Ηρακλείου. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Ρωμιοσύνη Ρίτσος. Από τους επισήμους το 11ο Λύκειο Ηρακλείου. Σκύβουμε προς τη συνείδησή μας, προς τις ρίζες της φυλής μας. Μέσα μας σηκώνεται μια μακρινή βοή πλήθους, ένα ποδοβολητό, ένα γνώριμο τραγούδι ευγενικό και ένας κόσμος από αισθήματα, αναμνήσεις, πάθης, παραγμούς, βαρύς και μεγάλος. Μέσα μας κουνιέται ένας λαός. Είναι ο λαός με στις φουστανέλες και τα μακριά μαλλιά. Ο μπαρουτοκαπνισμένος. Ο απλός και ευλαβικός λαός που τραγουδούσε τραγούδια ελευθερίας στα βουνά του Μοριά και μεταλάβαινε προτού αντικρίσει το θάνατο με τα άρματα στο χέρι. Κι όργωσαν τις θάλασσες στα ελληνικά καράβια και έσπηραν φωτιά και αστροπελέκια και έγινε το νερό, ο τάφος και ο αφανισμός των απίστων και καμάρωνε η θάλασσα τα παλικάρια που θρέψε γιατί έγινε ανάξια της ιστορίας της και ακολούθησαν τα χνάρια των προγόνων τους. Μπροστά μας το 13ο Λύκειο Ηρακλείου και ακολουθεί το Καλλιτεχνικό Σχολείο μαζί με το Εσπερινό Λύκειο. Όπως μόλις έρθει η άνοιξη, καμία δύναμη δεν μπορεί να κρατήσει τα μπουμπούκια των δέντρων να ανοίξουν. Έτσι όταν η ευλογημένη ώρα της άνοιξης, της Ανάστασης του Γένους ήρθε και βροντίξαν τα καριοφύλια και χτύπησαν οι καμπάνες, αυτή η σκόρπια γενιά, ό,τι απόμεινε από τα βασανιστήρια, τις καταστροφές, το κάψιμο, τα ρήγματα, τη δουλεία 4 αιώνων, έγινε μια κατανίκητη δύναμη που έκανε όλο τον κόσμο φίλους και εχθρούς να σταθούν προσοχή μπροστά τους. Έγινε δύναμη που ανάγκασε και αυτόν τον απάνθρωπο Ιμπραήμ να ασπαστεί τον νεκρό Παπαφλέσσα. Στα κορφοβούνια τα απάντητα και στα κρυμνώδη περάσματα και στις δειράδες τις απρόσιτες, εκεί δεν ζήγωσε ποτέ το σκιάχτρο της δουλοσύνης. Εκεί δοκίμαζε το πρώτο της περπάτημα η ελευθεριά. Ήταν οι απόρθητοι προμαχώνες και τα γενικά ορμητήρια όπου αθλούνταν τα νιάτα. Πηδούσαν, χόρευαν, τραγουδούσαν και μάχονταν. Και όταν ερχόμαστε στα χέρια με Τούρκους, λέει ο Κολοκοτρώνης, οι ζευγάδες αφήναν τα χωράφια τους και ερχόταν να βοηθήσουν. Ο προς την ελευθερία νέρος, σημειώνει ένας Γάλλος περαστικός που τους έζησε στα λιμέρια τους, ουδέποτε εσβέστη εις τα σκαρδίαν τους. Η ανδρεία τους είναι ανεκδίκητη, γράφει ανώνυμος
της ελληνικής νομαρχίας. Μπροστά μας σημεοφόροι και παραστάτες των λυκείων 2ου, 4ου, 6ου, 8ου, 10ου, Παγκρίτιου, Μουσικού Σχολείου και Πρωτύπου Λυκείου. Η Επανάσταση του 1821 είναι ίσως το σημαντικότερο γεγονός στην νεότερη ελληνική ιστορία. Δεν ήταν μια τυχαία εξέγερση λόγω ευνοϊκών συμπτώσεων, ούτε στόχευε στην εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων. Αντίθετα, ήταν όριμα αποτέλεσμα των εξωτερικών αντικειμενικών συνθήκων και της πολιτικής βούλησης τριών Ελλήνων πατριωτών μέσω της Φιλικής Εταιρείας. Μια μακρόχρονη δηλαδή οικονομική και πνευματική προετοιμασία του υπόδουλου ελληνισμού τον οδήγησε στην Επανάσταση εναντίον του Οθωμανικού Δεσποτισμού. Οι ήρωες του 21 έχουν κάμει το σώμα τους ψυχή. Ψυχή ατρόμητη, ορμητική. Ψυχή που όθε διαβεί λιώνει τα χιόνια της σκλαβιάς, θρονιάζει τη λευτεριά. Ποια δύναμη μπορεί να αντισταθεί στη δύναμη ενός ολάκερου λαού, να ζεις ελεύθερος ή να πεθάνει. Ελευθερία ή θάνατος. Αυτό είναι το σύνθημά τους. Αυτή η μεγάλη απόφαση έσωσε το γένος. Όποιος δεν αποφασίσει να πεθάνει, δεν ζει. Η ζωή μόνο για τη λευτεριά δίνεται. Ρώτησαν κάποτε τον Κωνσταντίνο Κανάρη μετά την πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας να τους πει πως μπόρεσε να κάνει το κατόρθωμα αυτό. Και ο σεμνός ήρωας απάντησε: «Να σας πω, μόλις μπήκα στο περιπολικό έκαμα το σταυρό μου και είπα, θα πεθάνεις Κωνσταντή». Ακολουθούν τα επαγγελματικά λύκεια της πόλης μας. Ας χειροκροτήσουμε όλοι μας τους σπουδαστές των επαγγελματικών λυκείων με τη συμμετοχή τους και την προσφορά τους στον πολιτισμό. Ας χειροκροτήσουμε όλοι μας τα παιδιά που θέτουν υψηλούς στόχους στη ζωή τους και εργάζονται σκληρά να τους κατακτήσουν. Μπροστά μας περνούν το 1ο και το 5ο επαγγελματικό λύκειο Ηρακλείου. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 ήταν τρανό παράδειγμα της δυναμικότητας και της αγωνιστικότητας του ελληνικού λαού. Ενός λαού που είχε επίγνωση της βαριάς εθνικής κληρονομιάς του και ήθελε με κάθε τρόπο να αποτινάξει το βάρβαρο ζυγό που τον έπνιγε. Γι' αυτό αψηφώντας τους αμέτρητους κινδύνους, επιδόθηκε σε έναν αγώνα άνισο, σε έναν αγώνα τιτάνιο, όμοιο του οποίου δεν είναι εύκολο να παρουσιάσει η ιστορία άλλων λαών. Μπροστά μας οι σημεοφόροι και παραστάτες του 2ου, του 4ου και του 6ου επαγγελματικού λυκείου. Πώς λοιπόν να μην στεφανώσει η δόξα τους αθάνατους ήρωές μας. Πώς να μην είναι αιωνία η μνήμη, αιωνία η τιμή των Κολοκοτρωνέων, των Καραϊσκάκηδων, των Ανδρουτσέων, των Ποτσαραίων, των Μπουρλοτιέριδων, όλων των εθνομαρτύρων, των αθάνατων θυμάτων του 21. Πώς να μην γίνουν πρότυπα στην πορεία των λαών. Δίδαξαν όλους τους λαούς πως οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι. Πραγμάτωσαν στον υπέρτατο βαθμό ιδανικά παρανθρώπινα. Την αγάπη στο Θεό και την πατρίδα, την καρτερία, την αυταπάρνηση και τη θυσία. Δεν μυρίζει μόνο παρούτι το 21. Μετακριβώ τη σαρατή στο άτομα, άρωμα είναι ζυμωμένη κάθε του σελίδα.
Μπροστά μας το σώμα του ελληνικού οδηγισμού. Οι οδηγοί μέσα από παιδαγωγικά προγράμματα μαθαίνουν να ανακαλύπτουν νέα ενδιαφέροντα, να σέβονται τη φύση, να αποκτούν αληθινούς φίλους και να νιώθουν χρήσιμοι. Οι οδηγοί πιστεύουν στη χαρά που δίνει η δημιουργία του κοινού καλού, στο να εξελιχθούν τα παιδιά σε άτομα υπεύθυνα, ικανά, ευτυχισμένα, ελεύθερα, για να δημιουργήσουν ένα κόσμο καλύτερο. Τα αστέρια, τα πουλιά, οι οδηγοί και οι μεγάλοι οδηγοί παίρνουν μέρος σε δράσεις σχεδιασμένες με βάση τους τρεις άξονες του οδηγικού παιδαγωγικού προγράμματος: την προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική συμμετοχή και τη ζωή στη φύση. Η παρέλασή μας συνεχίζεται με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Οι πρόσκοποι Ηρακλείου για πάνω από 110 χρόνια είναι μια κίνηση για τους νέους. Εκπαίδευση για τη ζωή. Μια κίνηση που αναπτύσσεται συνεχώς. Μια κίνηση παγκόσμια. Οι πρόσκοποι Ηρακλείου είναι ανοιχτοί σε όλους. Ψυχαγωγία με σκοπό. Πρόκληση για τους ενήλικες. Κίνηση εθελοντική. Κίνηση μη πολιτική. Οι πρόσκοποι Ηρακλείου για πάνω από 110 χρόνια ενδιαφέρονται για την απόκτηση κοινωνικών εφοδίων, την επικράτηση της ειρήνης, τη συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης, την υγεία των παιδιών, την προσαρμογή των ατόμων με ειδικές ανάγκες, την πρόληψη κατά των ναρκωτικών, τον αναλφαβητισμό, την αναδάσωση, την προστασία του περιβάλλοντος. Η παρέλαση συνεχίζεται από το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Ηρακλείου. Οι έφεδροι αξιωματικοί υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ως μικροί ηγήτορες του στρατεύματός μας. Εκπαιδεύονται στα όπλα που χρησιμοποιεί ο στρατός μας και στην τακτική του πολέμου. Ενισχύουν και βοηθούν αποτελεσματικά τη μαχητική ικανότητα των ενόπλων μας δυνάμεων, προπαντός σε καιρού πολέμου. Χειροκροτήστε τους! Εδώ κλείνει η παρέλαση των πολιτικών τμήματων και ο υπεύθυνος φυσικής αγωγής και σχολικού αθλητισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, κύριος Ιωάννης Δημόπουλος, κατευθύνεται προς την εξέδρα των επισήμων για να αναγγείλει τη λήξη της στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, Υπουργό Αργοτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αβγενάκη. Η γενιά του 21, την οποία τιμάμε σήμερα για τη θυσία της, ούτε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο απελευθέρωσε, ούτε απαλλαγμένοι από αδυναμίες ήταν. Αυτό τους καθαγιάζει στη μνήμη των απογόνων, γιατί αποτελεί την πιο μεγάλη αρετή που τόσο έντονα έχει ανέκαθεν η ελληνική φυλή. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία.
Χαρήκαμε την νεολαία μας. Ας ετοιμαστούμε τώρα να χαρούμε και να χειροκροτήσουμε τα στρατευμένα μας νιάτα, τις ένοπλες δυνάμεις μας, τους φρουρούς της πατρίδας μας και τη μονούς κάθε επίδοξη επιβουλέα. Κυρίες και κύριοι, παρελάβνε μπρος από το χώρο των επισήμων ο έχοντο Γενικό Πρόσταγμα της Παρέλασης, αντισυνταγματάρης Πεζικού Αθανάσου Βασιλακόπουλος με την επιτελείο του. Το έμβλημα της Σχολής Ευαίδρων Αξιωματικών Πεζικού είναι το έμβλημα του Πεζικού, το οποίο αποτελείται από μια παράσταση λιχνίας και χειαστή τη Φέκιο με σπαθί και το ρητό, δύο και δόξα και αρετή, το οποίο αποδίδεται στο Σωσιάδη στις υποθήκες των 7 σοφών. Το έτος 1887 καθορίστηκαν οι διατάξεις με τις οποίες καταρτίστηκε ο θεσμός της Εφεδρίας από τον Ιούλιο του 1953. Τα δύο κέντρα υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών στη Σύρο και την Κέρκυρα συγχωνεύτηκαν σε ένα με την επωνυμία Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Τώρα διέρχεται από το χώρο της παρέλασης η πολεμική σημαία της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού και ακολουθεί η πολεμική σημαία του 546 αερομεταφερόμενου του Σάγματος Πεζικού. Είναι οι σημαίες κάτω από τις οποίες έξαν το αίμα τους οι υπερασπιστές των ιδανικών της πατρίδας μας. Είναι αυτές που κρατούσαν στα χέρια τους οι ήρωες του 21, όταν αποτείναξαν το ζυγό που για 400 χρόνια κρατούσε σκλαβωμένο στον τόπο μας και δημιούργησαν τη Νέα Ελλάδα. Και τώρα τα ένοπλα τμήματα της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού, το ηρωικό μας πεζικού. Προηγείται ο διοικητής του τάγματος με το επιτελείο του. Ακολουθεί λόγος με δύο δημιουργίες υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών. Είναι αυριανή δόκιμη έφεδρη αξιωματική. Αποστολή της ΕΑΠ είναι να καταστήσει τους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς ικανούς να διοικούν τμήματα της ειδικότητάς τους σε περίοδο επιχειρήσεων. Και τώρα διέρχεται μπροστά από τον χώρο των επισήμων δημιουργία του 546 αερομεταφερόμενου τάγματος πεζικού. Έχουν ως αποστολή την αποτροπή κάθε μορφής απειλής κατά της χώρας μας και την επιτυχάνουμε το μέγιστο βαθμό ετοιμότητας που βρίσκονται από τον καιρό της ειρήνης. Οι οποιοσδήποτε εξελίξεις δεν μείωσαν και ούτε θα μειώσουν τον πρωταρχικό ρόλο του πεζού στρατιώτη στη μάχη, το αποτέλεσμα της οποίας εξακολουθεί να βασίζεται σε αυτόν, το αθάνατο πεζικό με τις δάφνες του, τα λάβαρά του και την ελληνική ψυχή του. Και τώρα διέρχεται από μπροστά από το χώρο των επισήμων λόγος εθνοφυλάκων και δύο δημιουργιών του τάγματος εθνοφυλακής Ηρακλείου. Οι εθνοφύλακες μας μαζί με το στρατιωτικό προσωπικό του ενεργού στρατού και βέβαια μαζί με τους εφέδρους, αξιωματικούς και οπλίτες αποτελούν τη μεγαλύτερη απόδειξη του μεγαλείου των Ελλήνων και της προσφοράς τους στην πατρίδα. Οι εθνοφύλακες διαχρονικά με πνεύμα αυταπάρνησης και αγνού πατριωτισμού δηλώνουν παρόντες στην πρώτη γραμμή του αγώνα, έτοιμοι να υπερασπιστούν τη γενέθλια γη και να πολεμήσουν εφόσον απαιτηθεί υπερβομών και αιστιών. Και τώρα διέρχεται από το χώρο της παρελάσεως η πολεμική σημαία της 133ης Μοιναρχίας Μάχης και ακολουθεί της 11ης μοίρας κατευθυνόμενων βλημάτων. Η 133ης Μοιναρχία Μάχης είναι η πρώτη γραμμή κρούσης. Αποστολή της μονάδας είναι διατήρηση υψηλού βαθμού αποτελεσματικότητας και ετοιμότητας για ανάληψη και επιτυχή διεξαγωγή αεροπορικών επιχειρήσεων οποτεδήποτε αποτεθεί. Η ελληνική πολεμική αεροπορία έδωσε πάντα το παρόν σε κάθε εθνικό προσκλητήριο και αγωνίζεται καθημερινά με σθένος, αποφασιστικότητα, ηρεϊσμό και αξεπέραστη αυτοθυσία. Ακολουθεί η 11η μοίρα κατευθυνόμενων βλημάτων. Είναι αυτοί που στελεχώνουν τα S-300 και τα TOR-1 της πολεμικής μας αεροπορίας. Παρέχουν πυραυλική άμυνα στο νησί της Κρήτης και μας προστατεύουν από κάθε απειλή. Το εξαίρετο προσωπικό της 11ης μοίρας κατευθυνόμενων βλημάτων τηρεί πάντα αυξημένη ετοιμότητα ώστε όποτε απαιτηθεί τα αντιεροπορικά μέσα μας να είναι άμεσα διαθέσιμα στην ασφάλεια και την άμυνα της χώρας. Εδώ ολοκληρώνεται η παρέλαση της μνήμης των ηρώων των νεκρών της Επανάστασης του 1821 που έδωσαν τον υπερπάντων αγώνα για να αναπνέουμε εμείς σήμερα ελεύθερα. Ο έχοντο Γενικό Πρόσταγμα
Ο έχοντο γενικό πρόσταγμα πλησιάζει την εξέδρα και αναφέρει το πέρας της παρέλασης στον αναπληρωτή ανώτερο διοικητή Φρουράς Ηρακλείου και διοικητή της 133 Μοιναρχίας Μάχης, ταξίαρχο κ. Ιωάννη Μαλισιώτη.